Χαίρετε. Καλησπέρα. Έχουμε θεματάρα απόψε. Είναι ιστορία από αυτές που σας αρέσει, τις ερωτικές όπως λέτε, τα ερωτικά vlogs. Περίμενε ένα χρόνο υπομονετικά τη σειρά της και πάμε. Ενώ μας διεκδικούν τόσο πολύ, γιατί μόλις ενδώσουμε μας παρατάνε, ρωτάει μια νεαρή φίλη. Κυρία Θέκλα, είμαι μια κοπέλα 24 χρονών. Πριν κανένα χρόνο περίπου βγήκα έξω με τη συγκάτοικό μου και στο κλαμπ μας έβαλαν σε ένα τραπέζι όπου καθόταν ένας άντρας διότι δεν είχε θέση αλλού. Στην αρχή νόμιζα ότι αυτός ήταν του μαγαζιού, μέχρι που πιάσαμε την κουβέντα, ήταν και αυτός θαμώνας τελικά δηλαδή. Μας πήγε σπίτι και ανταλλάξαμε Facebook. Μετά ξαναβρεθήκαμε άλλη μια φορά στο ίδιο μαγαζί, μιλάμε για κλαμπ και αυτά προ-κορονοϊού, όπου ήταν με την παρέα του και εγώ με τη συγκάτοικό μου αφού μιλήσαμε και μας κάλεσε. Ένα μήνα μετά έφυγε η συγκάτοικός μου και εγώ έμεινα μόνη μου χωρίς παρέα. Έτσι ξεκινήσαμε να μιλάμε και να βγαίνουμε πολύ συχνά οι δυο μας. Από μεριάς μου φιλικά. Στην αρχή τουλάχιστον. Σε κάποια φάση ένα βράδυ ενώ με πήγαινε σπίτι έκανε την κίνηση να με φιλήσει και εγώ τραβήχτηκα. Την επόμενη μέρα ζήτησα εξηγήσεις και του είπα αν δεν μπορεί να με βλέπει φιλικά να σταματήσουμε να βγαίνουμε. Εκείνος μου ζήτησε 1000 συγγνώμη και μετά από μια εβδομάδα αρχίσαμε πάλι να βγαίνουμε. Είναι μια σχέση γνωριμίας σε κλαμπ, σε νυχτερινό μαγαζί. Ας δούμε πόσων ετών είναι οι δύο πρωταγωνιστές. Εκείνος είναι τύπος πολύ του έξω όπως και εγώ. Είναι 20 χρόνια μεγαλύτερος από εμένα, χωρισμένος με ένα παιδί. Άρα αυτός είναι μεσήλιξ, εσύ είσαι στην πρώτη νεότητα, έχετε 20 χρόνια μεταξύ σας διαφορά και είστε και δυο πολύ του έξω. Από όσα μου έχει πει για εκείνον και από παλαιότερες σχέσεις του, φαίνεται ότι του αρέσουν οι νεότερες γυναίκες. Αυτό το καταλάβαμε, κόρη, από την αρχή. Το βλέπω και στο Facebook του και από τις κοπέλες που βγαίνει και μου έχουν μπει. Καταλήξαμε να κάνουμε τέτοια παρέα που τα κάναμε πλέον όλα μαζί. Μιλούσαμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, ακόμα και όταν ήμουν στη δουλειά, και ακόμα και όταν ήμουν στη δουλειά πήγαινα για διάλειμμα να μιλήσω μαζί του. Με το που σχολνούσα, τρώγαμε έξω μαζί, όταν χρειαζόμουν κάτι αμέσως με βοηθούσε ή να με πήγαινε κάπου διότι δεν οδηγώ. Όταν έψαχνα σπίτι ψάχναμε μαζί, μέχρι και να έρθω να μείνω μαζί του μου πρότεινε. Με τη σειρά μου το βοήθησα στη δικιά του μετακόμιση, σε ψώνια κτλ. Για να καταλάβεις, πριν βγούμε έξω, στέλναμε φωτογραφία μεταξύ μας τι θα φορέσουμε. Ντυνόμασταν καλά πάντα και οι δυο και πηγαίναμε στα πιο καλά μαγαζιά, όπου στα πιο πολλά είχε γνωστούς είτε φίλους είτε αφεντικά. Η σχέση σας ήταν της εξόδου και του έξω. Εγώ είμαι πρόσωπο που μου αρέσει να κάνω εντύπωση και να αρέσω. Μικρή δεν ήμουν όμορφη, αλλά πλέον έχω αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία σε κάποια πράγματα. Μερικές φορές πιστεύω πως είμαι λίγο νάρκισσος, λες για τον εαυτό σου, επειδή ότι με νοιάζει πολύ η εξωτερική μου εμφάνιση. Κοιτάζομαι πολύ συχνά στον καθρέφτη, βγάζω, ανεβάζω συνέχεια φωτογραφίες, μερικές φορές μπαίνω στο προφίλ μου και χαζεύω τον εαυτό μου. Να πιω λίγο τσάι τώρα. Και ναρκισσιστικές συμπεριφορές ακούγονται αυτές, δηλαδή κυριολεκτικά ναρκισσιστικές. Αρχαίος νάρκισσος, ξέρεις τι είχε πάθει? Έβλεπε τον εαυτή, την αντανάκλαση του εαυτού του στη λίμνη και ερωτεύτηκε τον εαυτό του. Και εσύ τώρα που μπαίνεις στο προφίλ σου και χαζεύεις τον εαυτό σου, δεν λέω ότι είσαι ναρκισσός, δεν μπορώ να σου κάνω διάγνωση από ένα email, αλλά κάποια ναρκισσιστικά στοιχεία τα έχεις. Μου έγραφε λοιπόν αυτός ότι είμαι πολύ όμορφη, μου έβαζε καρδούλες, άρχισε να μου λέει ότι του αρέσω, αλλά πλέον δεν με ενοχλούσε, μου άρεσε να το ακούω και να το βλέπω στα μάτια του ότι με θέλει. Έτσι κάθε φορά προσπαθούσα να γίνομαι όλο και πιο όμορφη για να τον προκαλώ κατά κάποιον τρόπο να κολλάει μαζί μου, χωρίς εγώ να έχω σκοπό όμως να ανταποδώσω. Παιχνίδια με άνδρες, κόρη. Άρχισα όμως να τον έχω στο μυαλό μου όλη μέρα στη δουλειά πριν κοιμηθώ. Όλη μέρα στη δουλειά πριν κοιμηθώ. Έπεσες μέσα στην παγίδα που άνοιξες γι' αυτόν, έπεσες εσύ μέσα. Κάθε πρωί έβρισκα μήνυμα του για καλημέρα. Μου γνώρισε και το παιδί του και βγαίναμε που και που οι τρεις μας. Μου είπε ότι δεν το συνηθίζει αυτό και τον πιστεύω. Εννοείς ότι δεν το συνηθίζει με μια φίλη του ή μια κοπέλα που βγαίνει να γνωρίζει και το παιδί. Όταν του έλεγα ότι δεν είμαι καλά ή δεν έχω όρεξη, ερχόταν και με έπαιρνε και πηγαίναμε εκδρομές ή να ακούσουμε μουσική και να μιλήσουμε. Δύο φορές μάλιστα κοιμήθηκα και σπίτι του. Αγκαλιά μεν, αλλά χωρίς να γίνει το παραμικρό.
Την πρώτη φορά με πήγε χωρίς να με ρωτήσει και δεν αντέδρασα με τη δικαιολογία ότι του δίνω την ευκαιρία να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Τη δεύτερη απλώς είχα ανάγκη κι εγώ μια αγκαλιά. Το πρωί μου έλεγε ότι ήθελε σεξ και εγώ το έπαιρνα στην πλάκα και ξεχνιόταν εκεί το θέμα. Παίζεις με άνδρες. Δεν είναι ακίνδυνο το παιχνίδι με τους άνδρες. Όπως και των ανδρών το παιχνίδι με τις γυναίκες δεν είναι ακίνδυνο. Τέλος πάντων, το παιχνίδι με έναν πρόσωπο που έχει ερωτικό ενδιαφέρον για μας δεν είναι ακίνδυνο. Μετά από 2 μήνες έκανε ένα ταξίδι, μου έλεγε ότι του λείπω και όταν ρωτούσα γιατί, έλεγε δεν ξέρω. Ήταν έξω με φίλους και μου έγραφε με ενοχλεί που δεν είσαι κι εσύ εδώ. Έλεγα μάλλον με συνήθισες γι' αυτό. Η αλήθεια είναι και εμένα μου έλειπε, αλλά συγκρατούσα τον εαυτό μου. Δεν ήθελα να κάνω το ίδιο λάθος και να μπλέξω πάλι με μεγαλύτερό μου, άρα έχεις ένα θέμα με τους μεγαλύτερους. Κάποιοι θα έλεγαν και daddy issues, θέματα με πατρικές φιγούρες. Είπα να κάνω νέα αρχή στη ζωή μου. Όταν γύρισα βγήκαμε και την επόμενη εβδομάδα ήταν να φύγω πάλι ταξίδι. Ήθελα να έρθει μαζί μου, αλλά δεν το έλεγα ξεκάθαρα, οπότε τον προκάλεσα λεκτικά και επιτόπου έκλεισε εισιτήριο. Περάσαμε 3 μέρες και 2 νύχτες μαζί. Την πρώτη νύχτα τον πήρε ο ύπνος. Την δεύτερη δεν έκανε καμία κίνηση, αν και πολύ θα ήθελα. Σε άλλη χώρα νιώθα πιο ελεύθερη, αλλά απλώς κάναμε βόλτες αγκαλιά. Μου έλεγε ότι του αρέσω συνέχεια και ότι δεν μπορεί να με δει φιλικά. Όταν το ρωτούσα και εγώ τι μπορώ να κάνω γι' αυτό, μου έλεγε τίποτα. Ενώ μπορούσε να πει να είμαστε μαζί. Ήθελα να ακούσω κάτι που θα με έκανε να νιώσω ασφάλεια. Και εσύ και αυτός φουλ ανασφαλής και περιμένατε ο ένας από τον άλλον. Ένα βράδυ μ' άφησε σπίτι. Κοιταζόμασταν, μου έλεγε πόσο θα ήθελε να με φιλήσει και εγώ το ήθελα, αλλά δεν έκανα κίνηση οπότε απλώς έφυγα. Παιδιά μου, πώς ζείτε έτσι τις ζωές σας. Το λέω και σε σένα και στον σχεδόν συνομιλικό μου. Πώς ζείτε έτσι τις ζωές σας. Γουστάρετε κάποιον, πείτε γουστάρω. Δεν γουστάρετε, πείτε δεν γουστάρω. Τι είναι αυτά τα μεσοβέτζικα. Τι είναι αυτό το δεν δείχνω τα συναισθήματα μου και δεν λέω θέλω αλμένα λα. Μπουρδουκλώματα. Ανοριμότητες. Και από τις 2 πλευρές. Την επόμενη μέρα που βγήκαμε, κοιμήθηκα σπίτι του. Αυτή τη φορά αφέθηκα, κάναμε σεξ και το πρωί με πήγε στη δουλειά. Από τότε είμαστε μαζί και μια εβδομάδα μετά, λόγω καραντίνας που σταματήσαμε τη δουλειά, άρχισα να κοιμάμαι κάθε μέρα σπίτι του, να πηγαίνουμε μαζί σούπερ μάρκετ, να μαγειρεύω και να τρώμε. Έκανα δουλειές στο σπίτι όταν έλειπε. Μετά από 20 μέρες που αρχίσαμε να είμαστε μαζί, παρατήρησα ότι δεν μου έδινε πια την ίδια προσοχή και σημασία. Εντάξει, το πρώτο mail του είχε στείλει προ-καραντίνας, πριν ένα χρόνο που σας είπα. Το δεύτερο, τα έχω ενώσει εγώ τα mail μετά καραντίνας. Μετά τις πρώτες καραντίνας δηλαδή. Είμαι άτομο πολύ δοτικό στις σχέσεις, τα δίνω όλα και θέλω να εισπράττω το ίδιο. Μια καλημέρα με ένα φιλί, μια αγκαλιά όταν γυρνάει σπίτι, ένα πώς ήταν η μέρα σου, κάτι. Εκείνος ξυπνούσε, έφευγε στις 8 το πρωί και γυρνούσε 7 το απόγευμα. Τρώγαμε χωρίς να μιλάμε στα γρήγορα και καπάκι στυνόταν στην τηλεόραση να βλέπει ειδήσεις. Κάθε μέρα. Παραπονέθηκα και εγώ ότι δεν μου δίνει αρκετή σημασία και όλη μέρα με αφήνει μόνη μου σπίτι, όπου καθάριζα και του μαγείρευα. Που καθάριζα, του μαγείρευα, έγινε και εσύ μία σύζυγος. Μέχρι και με το παιδί του περνούσα χρόνο. Έπαιζα μαζί του, μαγειρεύαμε. Ούτε για σεξ δεν έκανε πλέον καμιά κίνηση, παρά μόνο κατά δική μου πρωτοβουλία. Μου είπε τι θες να κάνω, αφού δεν μπορούμε ούτε να βγούμε ούτε να πάμε πουθενά. Ο τύπος λειτουργεί μόνο όταν έχει ακροατήριο. Λειτουργεί μόνο στα κλαμπ. Λειτουργεί όμως εκεί που θα το δουν. Θα το δουν να κρατάει μια ωραία γκόμενα όπως εσένα. Ή λειτουργεί περισσότερο εκεί. Μα για μένα οι σχέσεις δεν είναι μόνο πάρτι ξενύχτια ποτά. Είναι και μεταξύ μας τι γίνεται όταν είμαστε μόνοι, σπίτι δυο μας. Επίσης έλεγε ότι είναι κουρασμένος και πρέπει να βλέπει τι γίνεται και δεν του αρέσουν έτσι πράγματα εκεί η γκρίνια μου, δηλαδή που παράπονο το λέω εγώ. Πάντα είχαμε ποτά σπίτι, οπότε όταν του ζητούσα να κάνουμε κάτι μαζί και με απέρριπτε, έβαζα ποτό να πιω και ανέβαινα πάνω, άκουγα μουσική, μιλούσα με φίλους. Δεν έχω θέματα με το ποτό, απλώς με χαλαρώνει όταν έχω νεύρα και νιώθω στενοχώρια. Κάπως έτσι θα αποκτήσεις θέματα με το ποτό όμως, όταν το χρησιμοποιείς για να χαλαρώνεις όταν έχεις νεύρα και νιώθεις στενοχώρια. Ντρεπόμουν να πω στις συνομήλικες φίλες μου πως έμπλεξα με τόσο μεγαλύτερο. Εκείνος με ήθελε εκεί να βλέπουμε μαζί ειδήσεις και μετά όπως κάθε βράδυ ταινία, πράγμα που βαριέμαι. Φυσικά στα 20 σου το βαριέσαι, στα 24 σου το βαριέσαι. Στην ίδια ηλικία με αυτόν θα το απολάμβανες. Γι' αυτό εγώ είμαι εναντίον των σχέσεων όπου η γυναίκα είναι τόσο πολύ νεότερη. Γι' αυτό είμαι εναντίον των σχέσεων. Γιατί η γυναίκα όταν είναι νεότερη θέλει να βγει έξω, θέλει να διασκεδάσει, δεν ησυχάζει. Το ξέρω και από τον εαυτό μου που ήμουν σε εκείνη την ηλικία. Μετά τα 40 ρε μη, μια γυναίκα που είναι έτσι δυναμική,
η ζωηρή και έχει όρεξη για να διασκεδάσει και να περάσει καλά και μπορεί να καθίσει και σπίτι και να είναι μια χαρά. Ενώ μια μεγαλύτερη γυναίκα που είναι με ένα νεότερο άνδρα, όχι 20 χρόνια νεότερο, 10 χρόνια νεότερο, ως το 15 που είπαμε ότι είναι το όριο, που έχει ακόμη την ενεργητικότητα να τον ακολουθήσει. Γενικά η άποψή μου είναι να είναι κοντινές οι ηλικίες των δύο συντρόφων. Εγώ προτιμώ να περνάμε χρόνο είτε συζητώντας είτε στο κρεβάτι είτε στο επιτραπέζιο. Ο άνθρωπος δεν ξέρει να συζητάει και δεν θέλει. Ρώτησα αν φοβάται να τον γνωρίσω καλύτερα και είπε ναι. Γιατί όμως, όταν υποτίθεται βρήκες έναν άνθρωπο να νιώθεις πράγματα γι' αυτόν. Μα δεν θέλει να νιώθει ο άνθρωπος, δεν θέλει να νιώθει. Έτσι το πρωί του είπα ότι πλέον θέλω να κοιμάμαι σπίτι μου και μάζεψα τα πράγματά μου. Δεν έδειξε να τον ενοχλεί. Έτσι και εγώ έφυγα για λίγες μέρες σε άλλη πόλη. Σκέφτηκα ότι ίσως το πολύ μαζί δεν μας κάνει καλό και ίσως έπρεπε να του λείψω. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μετά από 6 μέρες μου είπε ότι του έλειψα και γύρισα πίσω. Τα πράγματα όμως ήταν το ίδιο. Καθόλου σημασία στον κόσμο του. Ούτε μια μέρα δεν είπε σήμερα δεν θα πω δουλειά, θα αφιερώσω τη μέρα στον άνθρωπό μου. Ο άνθρωπος αυτός είναι καταθλιπτικός. Ίσως. Μέχρι που αποκοιμήθηκε βαριά ένα βράδυ και αποφάσισα να ψάξω το κινητό του. Είδα όλες του τις συνομιλίες, είδα πράγματα που με πλήγωσαν. Δεν με κεράτωσε από όσα διάβασα, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ από έναν άνθρωπο που είναι σε σχέση μαζί μου να αποκαλεί άλλες τι κάνεις, μπίπ μου. Μα πόσο όμορφη είσαι, τρελό μωρό και καρδούλες σε πόστ. Από την πρώτη εβδομάδα που έλειψα έγιναν αυτά, τι θα γίνει τη δεύτερη. Το πρωί το ρώτησα αν μιλάμε άλλες, αρνήθηκε και μου έδωσε το κινητό του να ψάξω. Εγώ το πήρα και μπροστά του άνοιξα ένα από τα μηνύματα που διάβασα το βράδυ. Μου άρπαξε αμέσως το κινητό λέγοντας μου φέρε το δικό σου, εγώ το ψάχνω. Του το δίνω και ζητάω εξηγήσεις, μου λέει κατά λάθος το είπα, φίλη μου είναι. Δεν ξέρει να κάνει συζήτηση. Άλλο ρωτάω, αλλού εστιάζει. Όχι, αυτό το γιατί πήρες το κινητό μου. Γιατί πήρες το κινητό μου όταν εσύ είχες ανακαλύψει πάνω στο κινητό του κάτι όπως τι κάνεις μπιπ μου. Τον μπιπ, τι λέξη είναι αυτή. Από τέτοια μου. Τέλος πάντων, μια λέει έμπορα από αυτή τη λέξη. Δεν μπορώ να την πω. Έχω κι εγώ τα όρια μου. Αντί να σκεφτεί πόσο πληγώθηκα με αυτό που είπα, θύχτηκε που έψαξα το κινητό του ενώ ο ίδιος μου το έδωσε, υποτίθεται. Αυτή είναι η συνήθις τακτική. Πάρε το κινητό μου, δεν έχει τίποτα. Έχει ξεχάσει πως έχει αποκαλέσει την μια και την άλλη και μετά λέει: γιατί θέλεις να ψάξεις το κινητό μου. Να φύγει η προσοχή από το ότι αποκαλούσε από τέτοια την άλλη και, όχι στο, και να πάει στο ότι εσύ και καλά θέλεις το κινητό. Με άφησε σπίτι και του είπα: θέλω να χωρίσουμε. Μου είπε ένα απλό OK και θα μιλήσουμε μετά. Ξεκουράσου. Δεν με πήρε ποτέ και ξαναέφυγα την επόμενη μέρα. Όλο φεύγετε, όλο χάνεστε, όλο καταχάνεστε μεταξύ σας. Ένιωθα τόσο θλίψη και τόσο χαζή, γιατί ήξερα από την αρχή ότι δεν έπρεπε να φεθώ, αλλά ρίσκαρα. Δεν μου μιλούσε, μου έκανε μόνο like και μου έβαζε καρδούλες. Δεν σου είπε και εσένα τι κάνεις από τέτοιο στο μήνυμα. Sorry. Του έστειλα μια φορά, δεν κρατήθηκα και στο τελευταίο που είπα δεν απάντησε καν. Για να τον ξεχάσω, κατέβασα μια εφαρμογή γνωριμιών και άρχισα να βγαίνω και να κάνω παρέα με διάφορους κοντά στην ηλικία μου, αλλά μου ήταν όλοι αδιάφοροι και βαρετοί. Δεν έχω κάνει ποτέ σεξ με κάποιον που δεν κατέληξε σε σχέση και δεν ήξερα αν μπορώ να εφαρμόσω αυτό το θα περνάω καλά, γιατί δένομαι συναισθηματικά και μετά κολλάω. Άρα έβγαινες μόνο με αυτούς από το Tinder, δεν έκανες σεξ. Ήταν η ονομαστική μου γιορτή και με το που πιάνω το κινητό μου στέλνει αυτός μήνυμα χρόνια πολλά. Εντελώς τυχαία βρισκόμουν σε ένα καφέ που σταματούσαμε μαζί και του το είπα. Μετά από 2 ώρες μου είπε να περάσω να με δει. Είχα ήδη φύγει, οπότε τον κάλεσα σπίτι μου να τον κεράσω. Ντύθηκα, στολίστηκα όπως συνηθίζω, με το που άνοιξα έμεινε άφωνος, μου έλεγε συνέχεια πόσο όμορφη είμαι. Αλλά το μόνο που ήθελε ήταν να μιλήσουμε. Στην αρχή κοιτούσε την ώρα, λόγω απαγόρευσης κυκλοφορίας, μετά προσφέρθηκα να τον αφήσω να κοιμηθεί στον καναπέ. Μου είπε ότι τρόμαξε με το πώς αντέδρασε όταν είδα το κινητό του που σηκώθηκα και έφυγα, που έκανα σκηνή και που έπινα στο σπίτι. Εξήγησε αν αναρωτήθηκε πόσο πληγώθηκα και πώς θα αντιδρούσε στη θέση μου, απάντησε χειρότερα. Όμως ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι κάτι έκανε λάθος. Του είπα ότι είναι προτιμότερο να το παραδεχτεί ότι μιλάει και με άλλες και να ζητήσει συγγνώμη από το να με βγάζει τρελή. Ζήτησε συγγνώμη μόνο και μόνο για να λήξει αυτό το θέμα εκεί και είπε ότι θέλει να δοκιμάσουμε πάλι να είμαστε μαζί. Μες στην όρεξη και οι δυο σας. Μες στην όρεξη να κάνετε σχέση. Ένα άλλο πρόβλημα που έχει είναι ότι φοβάται να το γνωρίσω καλύτερα. Ρωτάω πράγματα για εκείνον και δεν θέλει να μου πει αλλάζοντας θέμα.
Άρα στην πραγματικότητα δεν θέλει σχέση, γιατί σχέση σημαίνει σύνδεση και μοιραζόμαστε τα πάντα ένας με τον άλλο. Ρώτησα τον λόγο και μου είπε ότι φοβάται να δεθεί μαζί μου, διότι είμαι μικρή και ότι του είχα πει ότι σε κάποια χρόνια θα έφευγα. Μα εκείνος δεν προσπάθησε να με κρατήσει δίπλα του ένα μήνα. Σκέφτεται για τα επόμενα 5 χρόνια. Ανούσια σκέψη. Επίσης, όταν γνωριστήκαμε, του είπα ότι αυτό που ψάχνω είναι ερωτευτό, αλλά να είναι κάτι να είναι και αμοιβαίο. Φυσικά και είπε και αυτό το ίδιο. Του είπα ότι έφυγα όταν του είπα να χωρίσουμε και επειδή φοβήθηκα ότι αρχίζω να τον ερωτεύομαι και μου είπε απλά το ξέρω. Το ξέρω, είμαι τόσο ερωτεύσιμος. Πώς να μην με ερωτευτείς. Μου έχει πει πολλές φορές ότι δεν έχει άλλη γυναίκα στη ζωή του και όταν έχει κάποια δίπλα του είναι εκεί τέλος. Καταλήξαμε να κοιμηθούμε μαζί, αγκαλιά και το πρωί έφυγε. Μετά τη γιορτή μου έμεινα στην πόλη αυτή που μένει και αυτός άλλες 3 μέρες για να δω πώς θα πάει και αν θα αλλάξει στάση. Μιλούσαμε, αλλά δεν έκαμε καμιά κίνηση να βρεθούμε και όταν τον ζήτησα είπε ότι έχει δουλειά. Την 3η μέρα τον πήρα βιντεοκλήση και με πήρε πίσω μετά από καμιά ώρα. Ξέρω τι ώρα γυρνάει από τη δουλειά, τι ώρα κάνει μπάνιο και τι ώρα βλέπει τηλεόραση. Στο τέλος του το έκλεισα νευριάζοντας, διότι μου είπε να με πάρει σε λίγο επειδή βλέπει κάτι. Νευριάζω απίστευτο όταν μιλάω με κάποιον και εκείνος κοιτάζει το κινητό του ή την τηλεόραση. Είναι σαν να σε απεξεί ή να βαριέται. Το πρωί του έστειλα καλημέρα, δεν απάντησε. Το βράδυ τον πήρα τηλέφωνο, δεν απάντησε και μου απαντάει καλημέρα την επόμενη μέρα. Το ρώτησα που ήταν το βράδυ και απλώς το διάβασε. Από τότε δεν μιλάμε, έχω ξενερώσει λίγο, έχω κουραστεί, αλλά τον σκέφτομαι ακόμα. Εγώ έχω κουραστεί που τα διαβάζω. Απογοητεύτηκα, Θεκλά μου, γιατί δεν περίμενα να με απογοητεύσει τόσο γρήγορα. Όλη η μέρα βλέπω σύριαλ και κοιμάμαι για να μην το σκέφτω. Για να μην σκέφτομαι, αλλά νιώθω ότι πέφτω σε κατάθλιψη, όπως παλιότερα. Τα ξαναβρίσκουμε και σε μια εβδομάδα τον αφήνω εγώ αυτή τη φορά και του λέω αντίο και τον διαγράφω από το Facebook και το Insta. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου λέει: τον πείραξε που βγήκα μόνη μου με 2 άντρες και με είδα φίλοι του και του τόπαν ότι ένα βράδυ συνάντησε ένα φίλο του και με έπιασε το παράπονο και του μίλησε για εκείνον. Το έλεγα: ωραία, πες μου τι θέλεις να κάνουμε, και έλεγε όλη την ώρα: δεν ξέρω, και είπα αντίο. Τρίτη αυτό, Σάββατο βγαίνω με τον αδελφό μου και Sky Meet στο ίδιο κλαμπ με 2 κοπέλες. Στέλνω μήνυμα γρήγορα με αντικατέστησες βλέπω και παίρνω απάντηση στα αγγλικά το πρωί. Ναι, πολύ γρήγορα, κάποιες φορές συμβαίνει αντίο. Το έγραψε η κοπέλα ξεκάθαρα, άρα της είπε για μένα και τι έχει γίνει. Στο κλαμπ αυτό έπιασα δουλειά για ένα Σαββατοκύριακο και παραλίγο να μου πέσουν τα μάτια. Ήταν με ένα φίλο του, μιλούσε με μια κοπέλα από το απέναντι τραπέζι, την έφερε στο δικό του, τη φιλούσε, καθόταν πάνω, ύστερα βλέπω την πήρε και πήγα στην τουαλέτα. Αηδίασα. Σκέφτηκα πώς γίνεται να μη σέβεται τον εαυτό του. Δεν ξέρω αν με είχε δει. Και μετά από αυτούς εξακολούθησε να ασχολείσαι μαζί του. Όλο το καλοκαίρι βρισκόμασταν σε τέτοια μαγαζιά, αλλού δεν υποκοιταζόμασταν. Και δεν το κρύβω ότι πολλές φορές ντυνόμουν, στολιζόμουν και έβγαινα μόνο και μόνο επειδή ήξερα πως θα είναι και αυτός εκεί. Άρρωστο κόλλημα! Κάποιες φορές μου ήταν αρκετό και μόνο να το δω έστω και λίγο, έστω από μακριά. Μέσα μου είχα μετανιώσει που το διέγραψε, ίσως δεν έπρεπε να το διαχειριστώ τόσο παρορμητικά επά μέσα μου. Ναι, πώς θα έβλεπε για τις φωτογραφίες σου στο Insta μετά. Να σε θαυμάζει κι αυτός. Ξαναβρεθήκαμε σε κλαμπ, πήγαμε σπίτι του, εκείνος να με αγκαλιάζει λέγοντάς μου: μου έλειψαν οι αγκαλιές σου και να ισχυρίζεται ότι δεν ήταν με καμιά στο μεσοδιάστημα. Ναι, και άλλα τέτοια ανέκδοτα. Αυτό με το ξέρεις. Προσπάθησε αρκετά να με ρίξει στο κρεβάτι, μέχρι που αποκοιμήθηκε μέσα στην αγκαλιά μου σαν μωρό. Το πρωί δεν μ' άφηνε να φύγω, τραβώντας με στην αγκαλιά του. Μετά από εκείνη τη μέρα με έπαιρνε τηλέφωνο αναδιαστήματα και απλώς μιλούσαμε. Λέγαμε τα νέα μας. Μέχρι που ξαναφυγήκαμε εγώ, αυτός και φίλοι μου. Οι φίλοι μου με το που τον είδα μου είπαν πρόσεχε, καθώς τον έχουν δει πολλές φορές έξω με κοπέλες νεότερες να κερνάει σαμπάνιες ή να τις βγάζει για φαγητό. Κατέληξα να κοιμηθώ σπίτι του, καθώς μου υποσχέθηκε δεν θέλω τίποτα, θα είμαι φρόνιμος. Ξαπλώσαμε και ψιθύριζε είσαι χαζή, του τύπου εγώ σε θέλω και εσύ όχι. Αναφέρθηκα στα λάθη του, ζήτησε συγγνώμη. Ανέφερε και πάλι το γεγονός ότι είμαι μικρή γαμώτο, όπως έλεγε πάντα, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι να το αλλάξω αυτό. Με παρακαλούσε, άσε με να σου κάνω έρωτα, να σου δείξω πόσο μου έλειψες. Ήξερε τι λέξεις να χρησιμοποιήσει για να με ρίξει και το κατάφερε. Και εσύ κι άλλο που δεν ήθελες, γιατί ήσουν κολλημένη μαζί του, είσαι ακόμη. Μου ζήτησε να είμαι πιο όρημη μαζί του και να μην είμαι πρίχτησα. Να μην έχεις απαιτήσεις. Γιατί να έχεις απαιτήσεις. Σου κάνει τη χάρη αυτός ο λεβεντάντρας να είναι μαζί σου και εσύ θα έχεις απαιτήσεις. Ποια νομίζεις ότι είσαι. Ειρωνικά το λέω αυτό. Αλλά να τον παίρνω και κανένα τηλέφωνο να βλέπω τι κάνει. Με μπέρδεψε. Ούτε αυτός ξέρει τι θέλει. Και ξεκίνησα από το δεύτερο. Τις 3 επόμενες μέρες τον έπαιρνα τηλέφωνο έτσι να δω τι κάνει. Εκείνος τίποτα. Είδα το vlog σου που έλεγε γιατί ενώ κάποιοι θέλουν απλώς σεξ, προσπαθούν να μας πείσουν ότι θέλουν σχέση και μετά εξαφανίζονται, επειδή θέλουν σεξ με συναίσθημα. Θέλουν η γυναίκα να τους δοθεί ολοκληρωτικά και να τα απολαύσουν. Εκείνη τη μέρα συνειδητοποίησα ότι τέλος δεν πρόκειται ποτέ να έχω κάτι σοβαρό με αυτόν τον άνθρωπο και ότι δεν έχει συναισθήματα για μένα πια.
και μπορεί να μην είχε και ποτέ. Από τότε, ενώ είμαστε φίλοι στο Facebook, δεν έχει ούτε μια φορά, δεν έχει δει ούτε μια φορά ένα story μου ή κάτι. Είναι σαν να μην είμαστε φίλοι, απλώς μπορώ να βλέπω την τοποθεσία του και που είναι ανά πάσα στιγμή. Κόλλημα. Ξέρω ότι θα τον ξαναδώ όταν ανοίξουν τα μαγαζιά, αλλά πλέον είμαι διαφορετική. Το μόνο που ελπίζω να γίνει είναι να με πλησιάσει ξανά για οποιονδήποτε λόγο και να νιώσω τη χαρά να τον απορρίψω. Είστε και δυο για συγχαρητήρια. Ειρωνικό. Πώς γίνεται να κάνεις σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Είναι δυνατόν να είναι συναισθηματικά ανάπηρος, αν είναι σωστός όρος για την περίπτωση? Ο όρος συναισθηματικά ανάπηρος δεν είναι σωστός για καμία περίπτωση, γιατί αναπηρία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Συναισθηματικά ανίκανος να νιώσει, συναισθηματικά μουδιασμένος, συναισθηματικά παγωμένος ή χωρίς αναισθησία. Γιατί μόνο ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αγαπήσει φέρεται έτσι, λες και δεν συνειδητοποιεί τις πράξεις και τα λάθη του και πως αυτά ίσως πληγώσουν κάποιον. Πιστεύεις ότι φταίει στα αλήθεια και τότε η σχέση μας προέκυψε εν καιρό κλεισούρας και αν είχα δείξει νωρίτερα ότι το θέλω θα ήταν καλύτερα τα πράγματα μεταξύ μας? Όχι. Δεν ξέρω γιατί μου φέρεται έτσι, γιατί με διεκδίκησε τόσο αφού με βαρέθηκε τόσο γρήγορα και αφού δεν ήταν ερωτευμένος μαζί μου. Τι ακριβώς ένιωθε για σένα? Επιθυμία να σε κατακτήσει και επιθυμία να σε δείξει στην κοινωνία εκείνη της πόλης που ζείτε, να την κόμενα κρατάω εγώ. Γιατί με φέρνει σε επαφή με το παιδί του αφού το παιδί δεν είναι μαζί μου? Δεν τον νοιάζει να μην το πληγώσει? Είπαμε, του λείπει η αναισθησία και η ενσυναίσθηση. Εγώ είμαι ερωτευμένη μαζί του, έχω φάει κόλλημα. Κόλλημα, ξεκάθαρα, κόλλημα. Αρρωστημένο. Τόσο καιρό μέσα μου λέω ότι τον αγαπάω σαν άνθρωπο κυρίως και μέρη είναι αλήθεια. Ενώ γενικά είναι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός πατέρας, πληγώνει ανθρώπους σε γνώση του. Δεν μπορώ να φανταστώ πως ένας μπορεί να είναι πολύ καλός άνθρωπος και να μην είναι έντιμος στις ερωτικές του σχέσεις. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Πολύ εύκολα δίνουμε το επίθετο καλός άνθρωπος σε κάποιον. Ο λόγος που σου έστειλα είναι ότι κάποιες φορές νιώθω την ανάγκη να τον πιάσω να λέει ψέματα για κάτι, αλλά δεν τα καταφέρνω. Μόνο για τα συναισθήματα του λέει ψέματα. Ποια είναι η γνώμη σου για τα παραπάνω? Πέραν του ότι πρέπει να πάω σε ψυχολόγο, το γνωρίζω και θα το κάνω. Ναι, έχω και εγώ το πρόβλημα να κοιτάω μεγαλύτερους άνδρες, αλλά αυτό πηγάζει από τα οικογενειακά μου. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Και εγώ σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες και ότι άντεξες τόσο πολύ καιρό μέχρι να σου απαντήσω. Παναγία μου, κουράστηκα. Κουράστηκα. Πώς ζείτε έτσι τις ζωές σας? Πώς τις περιπλέκετε αχρίαστα, άνδρες και γυναίκες? Πώς ξοδεύετε πολύτιμο χρόνο, τον οποίο θα μπορούσατε να τον αφιερώσετε στη ψυχή σας, στο σώμα σας, στα παιδιά σας όσοι έχετε, σε εσάς, παίζοντας αυτά τα ανόητα, παιδιάστικα, εφηβικά παιχνίδια? Μένω άφωνη για ακόμη μια φορά, πραγματικά, σοβαρά τώρα, δηλαδή, τι να σου πω. Θα ξεκινήσω από σένα. Έχω κάνει τις σχόλες στο ενδιάμεσο. Κορίτσι μου, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλύσεις τη ψυχοθεραπεία σου και να αντιμετωπίσετε θεραπευτικά τα θέματα που προκύπτουν από την οικογένειά σου και από το μεγάλωμά σου, που εσύ ίδια στο τέλος του mail λες ότι αυτά ευθύνονται και για το ότι κοιτάς μεγαλύτερους άντρες. Κόρη μου, είσαι στην ηλικία, είσαι ένα χρόνο μεγαλύτερη από το γιο μου. Είσαι μωρό. Μωρό με ποια έννοια? Ότι είσαι ακόμη στην εφηβεία. Η εξέλιξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου, είπαμε, το ολοκληρώνεται γύρω στα 26 με 28 χρόνια. Ακόμη είσαι παιδί. Τι γυρεύεις με έναν άνθρωπο στη δικιά μου ηλικία περίπου? Θα μπορούσε να είναι πατέρα σου άνετα 20 χρόνια μεγαλύτερος. Άνετα θα μπορούσε να είναι πατέρα σου. Άλλη γενιά, άλλη φάση. Και παρόλο που είναι μεγαλύτερος από σένα, μη σου πω ότι ψυχοσυναισθηματικά είστε σε παρόμοια ηλικία και οι δύο. Και δεν είναι τα 24 ηλικία στην οποία είστε. Να το λέμε και αυτό. Η ηλικία σας είναι στα 14 με 15, η ψυχολογική σας ηλικία. Η ψυχοσυναισθηματική σας ηλικία. Και των δύο. Είστε και οι δύο ανοριμότατοι. Η επαφή σας με τα συναισθήματα σας είναι πολύ κακιά ή ανύπαρκτη. Καταξοδεύετε τη ζωή σας, με συγχωρείς που θα το πω, σε μαλακίες. Σοβαρά, γιατί τόσο δράμα? Γιατί τόσο αχρίαστος πόνος? Γιατί τόσο κόλλημα? Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό. Σου πω μια κουβέντα. Ήμουνα σε μια ηλικία λίγο πιο μεγάλη από σένα,
ήμουν γύρω στα 28 και γνωρίζω μια κοπέλα τότε, η οποία ήταν γύρω στα 30-32, πολύ ωραία γυναίκα. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Όπως υπολογίζω, φαντάζομαι και αντιλαμβάνομαι ότι είσαι και εσύ. Η οποία στα 32 της μετρούσε κάποιες σχέσεις με μεγαλύτερους άνδρες, όλες. Όλες. Με μεγαλύτερους και κατάλληλους. Μάλιστα σε κάποια φάση είχε αραβωνιαστεί κιόλας με έναν, ο οποίος ήταν 25 χρόνια μεγαλύτερος από αυτήν και χώρισαν μετά. Και βγαίναμε έξω, πηγαίναμε σε κλαμπ. Ήταν παρέα της εξόδου. Εγώ ήμουνα όπως είμαι και τώρα. Έβγαινα έξω, πήγαινα στο κλαμπ, φλέρταρα, έκανα αυτά που ήθελα να κάνω, όμως ήμουνα πάντα ξεκάθαρη. Θέλω, ναι. Δεν θέλω, όχι. Ενδιαφέρομαι, ναι, ενδιαφέρομαι. Δεν ενδιαφέρομαι, δεν ενδιαφέρομαι. Αυτή είχε την τάση που έχεις και εσύ να γίνεται μια υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή, δηλαδή σοβαρά. Ήταν και πολύ ευχάριστο εμένα γι' αυτό, γιατί εγώ τις περισσότερες φορές ήθελα να βγω έξω στο κλαμπ να πάω να ακούσω μουσική, να πιω κανένα ποτό, να χορέψω. Δεν ήθελα να πάω να με κολλάνω κι άλλους. Οπότε τις κολλούσαν όλες αυτές. Όλες αυτές κολλούσαν και εγώ μπορούσα να απολαύσω την έξοδό μου. Όπως και να έχει όμως. Σε κάποια φάση άρχισε να μου λέει διάφορα. Θέλω συντροφικότητα στη ζωή μου, θέλω αγάπη στη ζωή μου, θέλω πράγματα που δεν τα έχω, θέλω τον Α, θέλω τον Β, και εγώ άρχισα να τις δίνω συμβουλές, γιατί ήμουνα και ψυχολόγος, και τότε ήμουν ψυχολόγος, παρόλο που πήγαινα στα κλαμπς. Δεν άκουγε τις συμβουλές μου, με τίποτα. Όποιος την έφτυνε κολλούσε. Όποιος της έδειχνε ουσιαστικό ενδιαφέρον, πραγματικό ενδιαφέρον και ασχολούνταν για να κάνει κάτι μαζί της, τον έβρισκε βαρετό. Θέλω να σου πω ότι σήμερα που εγώ είμαι 45 χρονών και αυτή είναι γύρω στα 50, εξακολουθεί να είναι μόνη. Μια πολύ ωραία γυναίκα, πάρα πολύ ωραία γυναίκα, δεν έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις πλέον, γιατί μετακόμισα εγώ, πήγα σε άλλη πόλη, δεν έχουμε τσακωθεί κάτι. Και επειδή σταμάτησα κιόλας να βγαίνω, με τις παρέες του έξω δεν έχω τόσες επαφές. Κάποιες παρέες είναι για το μέσα, κάποιες είναι για το έξω. Και τη βλέπω στα social media, εξακολουθεί να είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, γιατί στα 50 δεν είναι μεγάλη, αλλά εξακολουθεί να είναι μόνη. Ενώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ήθελε πάρα πολύ να έχει συντροφικότητα και ήθελε να έχει και οικογένεια. Ή έλεγε τουλάχιστον ότι ήθελε. Για να μην καταλήξεις κι εσύ σαν αυτή την κοπέλα. Χωρίς να θεωρώ ότι είπα καταλήξεις, δεν είπα καταντήσεις, εντάξει, γιατί δεν θεωρώ κατάντια μια γυναίκα στα 50 να είναι ελεύθερη και μόνη, σε καμία περίπτωση. Η κατάληξη της όμως που άλλα ήθελε και άλλα πέτυχε, αν και εσύ θέλεις υγιή συντροφικότητα και θες να έχεις έναν άνθρωπο να μοιράζεσαι τη ζωή σου μαζί του και να ζεις χωρίς δράματα, γιατί αυτή η κοπέλα περνούσε όσα χρόνια κάναμε παρέα, παρόμοια δράματα με τα δικά σου, ατελείωτα. Με τις ώρες. Δράμα, 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 πολύ δράμα. Κουραστικό. Εξαιρετικά κουραστικό. Εγώ πραγματικά δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Ούτε είχα και ποτέ. Ούτε είχα και ποτέ. Εγώ δεν έχω αυτή την τάση. Εγώ είμαι πάρα πολύ απλή. Και σου προτείνω να με αντιγράψεις αυτό. Είμαι ξεκάθαρη. Γουστάρω έναν άνθρωπο. Ναι, το γουστάρω. Του το λέω, του το δείχνω. Βλέπω τις αντιδράσεις του. Μετράω την κατάσταση, τι πραγματικά συμβαίνει. Και αν δεν βγαίνει κάπου, δεν βγαίνει και τελείωσε. Δεν ασχολούμαι. Γιατί να τρώω τον πολύτιμο μου χρόνο για να πείσω κάποιον ο οποίος θέλει και δεν θέλει και με θέλει και δεν με θέλει και μου λέει και δεν μου λέει και κάνει και δεν κάνει. Γιατί να σπαταλήσω το χρόνο μου. Γιατί. Να πας να κάνεις ψυχοθεραπεία, να μιλήσεις για τις καταστάσεις από τις οικογενειακές σου και θα βρεις εκεί τα θέματα που έχουν να κάνουν με την μη υγιή συνδεσιμότητα που προφανώς είχες με τους γονείς σου ή και με τους δύο ή με τον ένα, να επιλύσεις αυτά τα θέματα. Προφανώς είσαι γυναίκα που αγαπάς πολύ, να βρεις να διαβάσεις το βιβλίο της Ρόμπιν Νόρουντ «Γυναίκες που αγαπάν πολύ» ή αν είσαι στη συμμετοχή στο κανάλι μας να το ακούσεις που το διαβάζουμε κάθε Δευτέρα και να δεις τι θα κάνεις με τον εαυτό σου για να σταματήσεις να ξοδεύεσαι άσκοπα. Τώρα, για αυτό. Θέλω πάρα πολύ να πω no comment, ουδέν σχόλιο και να μην πω τίποτα. Πρέπει να πω όμως λίγα πράγματα.
είναι στη μέση ηλικία, αλλά ψυχοσυναισθηματικά είναι πολύ μικρός. Είναι φανερό ότι τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι απόψεις των άλλων για εκείνον, ότι του αρέσει να κάνει show και εντύπωση, του στυλ πάω σε ένα μαγαζί και ανοίγω σαμπάνιες με νεαρές κοπέλες και περιτριγυρίζω με νεαρές κοπέλες. Έχει χαμηλή εύθραυστη αυτοεκτίμηση από ό,τι φαίνεται από αυτά που μου γράφεις, ίσως. Θέλει συνεχώς επιβεβαίωση. Σε θέλω, σε θέλω, σε θέλω, σε θέλω και δεν ξέρω τι άλλο. Στην πραγματικότητα δεν είναι ικανός για δημιουργία σοβαρές σχέσεις. Δεν ξέρω αν τον έχει τραυματίσει το διαζύγιο του ή αν και πριν από το γάμο του, ίσως μέσα από τον τρόπο που μεγάλωσε ή από κάποια ερωτική απογοήτευση που δεν την ξεπέρασε ποτέ, να το έχουν μείνει τραύματα. Είναι μπλοκαρισμένος συναισθηματικά. Δεν μπορεί να αγαπήσει. Μπορεί να ερωτοτροπήσει, μπορεί να φλερτάρει, μπορεί να δώσει προσοχή, να πάρει προσοχή όταν θέλει, αλλά φαίνεται ότι είναι βαθιά καταθλιπτικός μέσα του. Δεν μπορώ να γνωρίζω σίγουρα, δεν μπορώ να το διαγυγνώ, να τον κάνω διάγνωση, είναι αδιάγνωστος, αλλά αν πάει σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, είναι πολύ πιθανό να διαγνωστεί με υποβόσκουσα υποθάλπουσα κατάθλιψη. Γιατί το να είσαι σε μια νέα σχέση, έστω και αν είναι περίοδος καραντίνας, και να είσαι με μια κοπελάρα 20 χρόνια μικρότερη σου και να μην η έγνοια σου να είναι να δεις ειδήσεις και να δεις την ταινία και να μην θες να κάνεις έρωτα και να... Φαίνεται, μήπως είναι και αλκοολικός, κοινωνικά αλκοολικός, αλλά αλκοολικός. Μόνο όταν βγαίνει έξω και πίνει ποτά, λειτουργεί παρορμητικά όπως λειτουργούσε στο κλαμπ τη βραδιά που σε γνώρισε, εκείνη τη βραδιά που τον είδες με δύο κοπέλες και την άλλη τη βραδιά που τον είδες με μια κοπέλα που τη φλερτάρει μπροστά στα μάτια σου και την έφερε στο τραπέζι να καθίσει πάνω στα πόδια του, να πήγα στην τουαλέτα, μπιάχ. Δεν είναι καλό άνθρωπος αυτός μένα. Δεν ξέρω τι έχει, του εύχομαι τα καλύτερα. Θα του κάνει πάρα πολύ καλό να κάνει ψυχοθεραπεία, αν πιστεύει στη ψυχοθεραπεία και αν εκτιμάει τη ψυχοθεραπεία και τους ψυχολόγους, τη ψυχολογία και τους ψυχολόγους. Εάν όχι, να μην κάνει, γιατί δεν έχει νόημα. Προσοχή από τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να φλερτάρουν πολύ καιρό, χωρίς να προχωρήσουν σε κάτι ουσιαστικό, γιατί σημαίνει ότι δεν είναι πραγματικά ερωτευμένοι, ότι δεν γουστάρουν πραγματικά και ότι παίζουν. Γιατί ένας άνδρας που γουστάρει πραγματικά μια γυναίκα, συγγνώμη, δεν θα περάσει τόσο χρονικό διάστημα με τα μηνυματάκια και τα τηλεφωνάκια και με την παρέα και μ' αρέσεις πολύ και δεν μπορώ να σε δω φιλικά, αλλά δεν προχωρώ να κάνω οποιαδήποτε κίνηση που μετά να έχω ευθύνη για αυτήν και μετά να μου λες αφού τα φτιάξαμε γιατί δεν μου δίνεις προσοχή και λοιπά και λοιπά. Παίζει το αγόρι. Αγόρι ανώριμο που παίζει. Θέλω να σχολιάσετε και οι άνδρες της παρέας κάτω από το βίντεο. Και από τον εαυτό σας. Εάν πραγματικά θέλετε μια γυναίκα, μπορείτε να το πάρετε τόσο καιρό στο φιλικό και με τόσες υπεκφυγές. Έχω την εντύπωση πως όχι. Άσε που μπορεί να παίζει και κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία. Που να πρέπει να χρειάζεται να πει κανένα χάπι για να λειτουργήσει και γι' αυτό το λόγο να απέφευγε και τόσο συχνά το σεξ. Ποιος ξέρει. Ή να θέλει ποτό για να λειτουργήσει. Έχει τα θέματα του, έχεις τα θέματά σου. Η γνώμη μου είναι και εσύ και εγώ και ο καθένας να μην σπαταλάμε τον πολύτιμο χρόνο μας σε αδιέξοδα φλερτ. Ένα φλερτ φαίνεται αν έχει κάποια ομέλον από τις πρώτες εβδομάδες. Εφόσον εσείς γνωριστήκατε στο κλαμπ και δεν γνωριστήκατε στο διαδίκτυο όπως κάναμε πρόσφατα ένα vlog για τις γνωριμίες από το διαδίκτυο. Απ' την αρχή φαίνεται το πράγμα. Αν θα πάει καλά ή αν δεν θα πάει και αν έχουν αποφασιστικότητα και οι δύο άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτή τη γνωριμία και σε αυτό το φλερτ. Δεν έχουμε χρόνο για άλλο πόνο και άλλο δράμα. Ένα από τα resolutions του 2021 είναι να ζήσουμε μια ζωή χωρίς δράμα. A drama free life. Πόσο πιο τέλεια θα ήταν η ζωή μας χωρίς δράμα. Πόσο πιο ωραία. Μας το εύχομαι όλους ολόκληρα. Φιλιά.